σας αγαπάμε. Ο Μιχάης Βλατάκης καλωσορίζει τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, οι οποίες η πλειοψηφία τους είναι Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί και Άγγλοι. Εμείς είμαστε Κρήτες, είμαστε φιλόξενοι και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, προς Θεού δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε και να υποδεχτούμε τους επισκέπτες μας με τον καλύτερο τρόπο. Από το κατάκολλο, το κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, με τον Μανώλη Λουμπούνη να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Η διαδικασία ουσιαστικά γίνεται από τον γιατρό του πλοίου, ο οποίος μας μετά από έλεγχο όλου του πλοίου, όλες τις ημέρες που ήταν μαζί το ταξίδι, μας βεβαιώνει ότι δεν έχει κανέναν άνθρωπο με εμπύρετο νόσημα, ύποπτο, για οποιοδήποτε λοιμώδες νόσημα και συγκεκριμένα για τον κορονοϊό που τόσο μας απασχολεί αυτόν τον καιρό. Όλα πήγαν καλά, δεν υπάρχει τίποτα να ανησυχεί τον κόσμο. Ήρθαμε σε επαφή με τους γιατρούς και με τον καπετάνιο του πλοίου. Μας έδωσαν το ιατρικό report, είναι όλοι υγιείς. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε ψύχρεμα, γιατί αφορά τον τουρισμό, ο οποίος ειδικά για την Κρήτη έχει το μισό εισόδημα της Κρήτης. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα, σωστά. Πριν αναχωρήσουν για Χάιφα, οι επιβάτες βρέθηκαν συχνωσό στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ απόλαυσαν τη βόλτα τους στο κέντρο του Ηρακλείου. Στην όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αναφέρθηκε ο Μανώλης Λουμπούνης, τονίζοντας ότι δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας. Δεν υπάρχει κανένα εμπύρετο πάνω στο καράβι. Αυτό που μας προσδίδει εμάς μεγαλύτερη ασφάλεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται από την προηγούμενη Τρίτη πάνω στο πλοίο. Κατά συνέπεια καλύπτουν σε ένα μεγάλο ποσοστό το διάστημα της επόασης της νόσου, οπότε κατά 90% και πάνω, αν ήταν κάτι να είχε εμφανιστεί, θα είχε εμφανιστεί. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ήσυχος για το συγκεκριμένο πλοίο. Στο λιμάνι του Ηρακλείου λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της τοπικής κοινωνίας και την αποτροπή της εισόδου και εξάπλωση του ιού, επισημαίνουν οι αρμόδιοι, οι οποίοι στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Το Ηρακλείο είναι ένα φιλικό λιμάνι, ότι η πόλη μας είναι μια φιλόξενη πόλη. Παράλληλα όμως είμαστε καλά προετοιμασμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την όποια δυσκολία και το όποιο απρόοπτο. Πρόκειται για το τρίτο κρουαζιερόπλοιο στο Ηράκλειο για το 2020. Το επόμενο είναι 7 Μαρτίου με κορύφωση τον Απρίλιο.